Με χαρά μας λοιπόν σας καλωσορίζουμε απόψε στην κοπή της πίτα μας μετά από 3 χρόνια και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε περισσότερη υγεία πάνω απ' όλα. Όλοι νομίζω καταλάβαμε την αξία της. Περισσότερη αγάπη, ευημερία, ειρήνη, ό,τι καλύτερο για το χωριό μας, το σύλλογό μας, το νησί μας. Θα κάνω μια πολύ σύντομη ανασκόπηση τι έγινε το χρόνο που πέρασε, γιατί τα 2 προηγούμενα χρόνια ξέρουμε όλοι ότι δεν είχαμε δραστηριότητες. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε, παρόλο ότι πληρώνουμε νίκη εδώ, να επιζήσουμε με τη βοήθεια όλων και με μια καλή διαχείριση μπορώ να πω. Η χρονιά λοιπόν που πέρασε, εκτός τα καθιερωμένα που κάνουμε κάθε χρόνο και τα ξέρετε όλοι, είναι το πανηγύρι μας, τα γυροσφάγια, τα κεράσματα, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, οι καθαρισμοί, τον δρόμο του χωριού. Κάναμε μία εκδήλωση μαζί που μας βοήθησε η περιφέρεια την Πρωτομαγιά, που φτιάξαμε στεφάνια, περπατήσαμε στον δρόμο μαζί με το Άνδρος Λουτς. Επίσης, ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην ομάδα καταγραφής της προφορικής ιστορίας της Άνδρου και σκεφτόμαστε, πήραμε συνεντεύξεις από πολλούς συγχωριανούς μας και κάπου την Άνοιξη θα παρουσιάσουμε τις συνεντεύξεις αυτές. Και το τελευταίο που κάναμε όσον αφορά τον εξοραϊσμό ήταν ότι συντηρήσαμε εδώ το καλτερίμι, που είναι ένα πολύ ωραίο καλτερίμι και είχε χαλάσει. Με έξοδά μας το συντηρήσαμε, μας βοήθησε ο Γιάννης ο Βαλμάς. Τώρα σκεφτόμαστε να βάλουμε στο χωριό μας με τη νέα χρονιά, να βάλουμε ηλιακά φώτα. Σε κάποια σημεία για να δούμε, έχουμε ζητήσει από τον Γιάννη τον Περτέση να μας δώσει προσφορά και να έρθουμε να το δούμε μαζί. Να δούμε πώς λειτουργούν κάποια για να συνεχίσουμε να βάλουμε στα περισσότερα σημεία του χωριού που τέλος πάντων δεν υπάρχει φωτισμός. Επίσης, θα καθαρίσουμε τα γεφύρια μας εδώ στο καζανάκι και κάτω στο μαρκάκι για να, επειδή λόγω της βλάστησης δεν φαίνεται όλη η ομορφιά τους, είναι και τα 2 πέτρινα. Και επίσης, σκεφτόμαστε να επαναλειτουργήσει το καλλιτεχνικό εργαστήρι και να ξεκινήσουμε, υπάρχει μια ομάδα παιδιών που ενδιαφέρονται, μαθήματα αργαλιού. Έχουμε ήδη αργαλιούς, θα τους στήσουμε και σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε μαθήματα σε αυτό. Ενδιαφέρον τα κουρέλια. Ναι, λεπτά, λεπτά στρατηγή. Θα ακολουθήσει μία μικρή λαχιοφόρος αγορά. Έχουμε μόνο 5 δώρα. Λαχιοφόρος αγορά, έχουμε μόνο 5 δώρα, αλλά είναι όλα σημαντικά. Ευχαριστούμε τις 2 αυτοπλοϊκές εταιρείες, τη Golden Star Fairs και τη Fast Fairs, καλά τα λέω, και τα 2 πρακτορία της Κατερίνας της Κατσιώτη και του Ισάνας της Τηλιανού από τον Γάβριο για τα εισιτήρια που μας πρόσφεραν και έχουμε και μία τούρτα που μας την πρόσφερε το Ζαχαροπλαστείο Λυγίζος. Αυτά, αλλά λίγα και καλά. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε πριν λίγες μέρες πήραμε την απόφαση να βραβεύσουμε σήμερα με μία τιμητική πλακέτα και ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνάμεις να δώσουμε ένα ποσό στο Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου, γιατί πάντα είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Όλο το καλοκαίρι έφερναν, που δεν είχαμε νερό, έφερναν νερό και γέμιζαν τις δεξαμενές. Στο πανηγύρι μας πάντα θα έρθουν εδώ, μήπως έχουμε κάποιο ατύχημα και τα τελευταία χρόνια είναι κοντά μας. Και όποτε τους πιαστούμε, είτε να καθαρίσουμε τον δρόμο από την βλάστηση, τα δέντρα. Τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους αυτή στον τόπο μας γενικά. Να είναι καλά και πάντα να προσφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να έρθει ο κύριος Νίκος Καζάπης, να του δώσουμε την πλακέτα. Να είστε καλά πάντα λίγο. Ευχαριστούμε. Και αυτό είναι για σας λίγο. Εμείς ευχαριστούμε, δεν έχουμε λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τους εθελοντές. Κάποια στιγμή θα θέλαμε και
και η πυροσβεστική και εσείς να κάνουμε μία συνάντηση, επειδή το χωριό μας έχει πολύ πράσινο και κάποιες φορές έχει κινδυνεύσει, δηλαδή έχει φτάσει φωτιά με το πάνω, να, και με το Δήμο βέβαια μαζί, να πούμε πώς θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για πυρασφάλεια. Ναι, πρέπει να το οργανώσουμε και εμείς σε κάποιες στιγμές. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Γιαννήση, αντιδήμαρχο, που μας θυμάμαι την παρουσία του, τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συλλόγων και όλους εσάς, τους φίλους, τους χωριανούς μας που είστε απόψε μαζί μας. Και τη σειρά τώρα να κόψουμε την πίτα μας. Στο πρώτο φλουρί μας το έκανε της πίτας εδώ δώρο η Αθηνά, το Dream. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις καλές δουλειές πάντα να δίνεις. Και το άλλο μας το είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που μας το πρόσφερε η Άννα η Γρηγόρα, η συγχωριανή μας, η οποία είναι μια καταξιωμένη ζωγράφος, έχει κάνει πολλές ομαδικές και συλλογικές εκθέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε γαλερί, σε μουσεία. Τις ευχόμαστε πάντα έτσι να είναι δημιουργική. Να είσαι καλά, να είναι η δεύτερη φορά που μας προσφέρει κάποιο πίνακα στην κοπή της πίτα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και